Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κύρκης, σε συνεργασία με την Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας και Θράκης, διοργανώνουν εκδήλωση το Σάββατο στις 23 Νοεμβρίου στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Κύρκης. Από την Ήμβρο στην Κίρκη είναι ο τίτλο τη εκδήλωση, στην οποία θα συμμετέχουν χοροδίες ενώ θα ακουστούν ενδιαφέρουσε ομιλίε. Θα περιμένει ο κόσμο να δει κάτι ξεχωριστό. Είναι μια συνάντηση, μια εκδήλωση που γίνεται με την Ιμβριακή Ένωση Μακεδονία και Θράκης και τον Πολιστικό Σύλλογο Κίρκη. Είναι μια συνάντηση από το παρελθόν η οποία έρχεται ξανά στο προσκήνιο. Είναι, μια, είναι η κοινή δρόμη της ιστορίας που έχουν ενώσει την Κύρκη με την Ήμβρο. Την Ήμβρο την κοιτίδα του Πατριάρχη, την ύβρο της παιδείας και του πολιτισμού που με τα γεγονότα του 65, γεγονότα που επικράτησαν δυσάρεστα για τον ελληνισμό, έφεραν τις οικογένειες των Ιβρίων στην Κύρκη. Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν υπό τις μελωδίες της μικτής χοροδίας της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και από τους κανταδόρους της Ιμβρου. Όπως αναφέρει η πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Κύρκης Βασιλική Παντελίδου, η ίμβρι ήταν διπλασιωνικής οικισμό όποτε αυτός τον είχε ανάγκη και το αντίθετο. Στην Κύρκη, λοιπόν, τότε είχε προσφερθεί φιλοξενία, στέγη και εργασία από τους κατοίκους του οικισμού ε, και όταν το, 1900, το 2023, τον Αύγουστο του 2023, η Κύρκη αντιμετώπισε τα μεγάλα προβλήματα της ε, καταστροφικής ε, πυρκαγιάς, ε, οι ίμβροι ε, αδελφοί δεν ξέχασαν ε, την Κίρκη. Ε, ήταν από τους πρώτους, ε, που, τα πρώτα σωματεία που ε, στείλανε βοήθεια στον οικισμό και έτσι η σχέση αναθερμάνθηκε. Μετά την πύρινη λέλαπα που δοκίμασε την Κύρκη και στο πέρασμά της άφησε μόνο στεναχώρια και πόνο, καθώς και 25 καμένα σπίτια, η Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας Θράκης είχε συγκεντρώσει βοήθεια για τους πυρόπληκτους ως ένα δείγμα αγάπης για όσα έκαναν οι κάτοικοι της Κύρκη στα δύσκολα χρόνια μετά τον ξεριζωμό τους από το νησί. 23 Νοέμβρη στις 6.30 ώρα στο χώρο του πολιτικού κέντρου, με δύο χοροδίε της Ιμβριακής Ένωσης, ε, τους και μια μικτή χοροδία της, ε, της με ένα πολύ αξιόλογο έργο από την πλευρά τους, η Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας και Θράκης, είναι αυτή η οποία με, την, με τις προσπάθειες του Πατριάρχη μας ε, ξανά τα ελληνικά σχολεία, το ελληνικό σχολείο στην Ήμβρο. Ε, και από 150 άτομα που έμεναν στην Ήμβρο το, 2000, το 2005, σήμερα είναι γύρω στα 650 άτομα. Είναι το θαύμα της Ήμβρου αυτό που έχει γίνει, είναι η μοναδική περιοχή της καθημάς Ανατολής που ξανακατοικείται και έχει αυτή τη δυναμική.